Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στις Επαγωγές, μια εκπομπή που αναρτάται στην ιστοσελίδα και στο YouTube, στο αντίφωνο.gr και στο μόνιμο κανάλι στο YouTube, οπότε πατήστε εγγραφή για να μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Σήμερα φιλοξενούμε κοντά μας τον τέος αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον κύριο Θεόδωρο Ψυχογιό, προκειμένου να θίξουμε το θέμα της διαφθοράς, ένα πάρα πολύ φλέγον ζήτημα, έτσι και λίγο πικρό για την Ελλάδα, γιατί αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξή της, για την πρόοδό της, για την πολιτική ζωή, για την κοινωνική ζωή. Δεν υπάρχει έκφανση που να μην την επηρεάζει. Κύριε Ψυχογιέ, σας ευχαριστώ πολύ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και εγώ. Με τιμάει η πρόσκλησή σας και ελπίζω να έχω μια επικοδομητική συνομιλία. Κύριε Ψυχογιέ, με βάση τα όσα διαρκώς πληροφορούμαστε, γιατί συνεχώς βγαίνουν λίστες με την κατάταξη, με βάση το δίκτυο αντίληψης διαφθοράς, οι οποίες συνήθως πάνε αντίστροφα, ξεκινάνε από τις χώρες που έχουν διαφάνεια και καταλήγουν στη διαφθορά. Προβληματιζόμαστε με τις χαμηλές επιδόσεις της πατρίδας μας διαχρονικά, εδώ και πολλά χρόνια. Άκουγα σε μια συνέντευξη και στο γερμανικό κοινοβούλιο να θίγεται ότι καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν πάταξε τη διαφθορά και δεν κατάφερε να την περιορίσει. Είναι κάτι που πηγαίνει από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα χαμηλά στα ψηλά. Πάει πακέτο με την αναξιοκρατία, τις πελατειακές σχέσεις. Φυσικά δεν βοηθάει στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας. Αυξάνεται το δημόσιο χρέος. Διονύζεται μια πολύ κακή νοοτροπία και γύρω από τους δημοσίους υπαλλήλους ή το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι πολίτες τις κρατικές υπηρεσίες, διότι εκείνοι αξιολογούν και βγαίνει η λίστα της κατάταξης. Έτσι πάει. Είναι το πώς αντιλαμβάνεσαι τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, απαξιώνεται κάθε έννοια δικαίου εν τέλει. Φυσικά δεν είναι άμυροι ευθυνών ούτε οι πολίτες, αλλά ούτε και οι πολιτικοί. Άρα, να ξεκινήσουμε από κάποια συμπτώματα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πληρώνουμε την πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι η τρίτη ακριβότερη, ναι, με απόλυτους αριθμούς, αλλά στην πράξη είναι η πρώτη ακριβότερη, αν αναλογιστούμε τους πολύ χαμηλότερους μισθούς που έχουμε στη χώρα μας. Επιπλέον, πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τη στέγαση, τα τρόφιμα. Το σούπερ μάρκετ έχει καταντήσει πολυτέλεια. Και που είμαστε ακόμα, ειδικά μετά τις καταστροφές στη Θεσσαλία. Και τα δημόσια έργα κοστίζουν στην Ελλάδα, κάπου διάβαζα, ακόμα και 6 φορές περισσότερο από ότι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα ήθελα να πείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, εάν αυτά τα συμπτώματα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, καθημερινά, μιας και γινόμαστε κοινωνοί τους, συνδέονται με τη διαφθορά ή εάν όχι, καθώς και να τα αναλύσουμε ένα-ένα. Ναι. Καταρχάς, να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό σε όλους μας. Από τη γέννηση του, δυστυχώς δηλαδή, από τη γέννηση του ελληνικού κράτους, η διαφθορά ακολουθούσε πάντα τη δημόσια ζωή της χώρας. Και σε ορισμένες περιόδους ήταν πάρα πολύ εκτεταμένη, σε άλλες περιόδους ήταν λίγο κάπως πιο περιορισμένη. Πάντως, η διαφθορά είναι μια μόνιμη παθογένεια της ελληνικής ζωής και δυστυχώς μέχρι τώρα έχουν γίνει μικρά βήματα. Ιδίως την τελευταία τετραετία πρέπει να πούμε ότι έχει περιοριστεί κάπως η διαφθορά. Έχουμε δηλαδή ανέβει κάποια σκαλοπάτια σε σχέση με αυτά που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχουμε πολλά περιθώρια ακόμη προκειμένου να τη μειώσουμε περαιτέρω. Η διαφθορά, όπως είπατε, είναι ένα πολυπλόκαμο φαινόμενο το οποίο διαλύει και διαβρώνει τα πάντα. Διαβρώνει την οικονομία, έχει την οικονομική της αντανάκλαση, διότι προκαλεί ζημία η οποία έχει κοστολογηθεί και ανέρχεται σε αρκετά δισεκατομμύρια. Διαβρώνει ηθικές αξίες, την αξιοκρατία και ακόμη απειλεί και την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας υπάλληλος του Υπουργείου Συγκοινωνιών που δίνει επειδή χρηματίστηκε, χορηγεί ένα δίπλωμα οδήγησης σε έναν ανίκανο οδηγό, μπορεί να οδηγήσει σε θανάτους. Δηλαδή, η διαφθορά αποτελεί ένα εξοβελιστέο φαινόμενο και είναι, θα έλεγα, προαπαιτούμενο, απαραίτητο προαπαιτούμενο, προκειμένου η χώρα να προχωρήσει μπροστά και στην αναπτυξιακή της πορεία και στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο πρέπει
να συνοδεύει την πολιτική ζωή και γενικότερα τη δημόσια ζωή της χώρας. Τώρα, τα φαινόμενα τα οποία αναφέρατε σχετίζονται εν μέρη με τη διαφθορά, πράγματι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βιώνουμε κάποια ανατίμηση, μια αύξηση του πληθωρισμού υπερβολική κλπ. Έχει να κάνει και με τη διαφθορά. Έχουμε δηλαδή, βεβαιότατα, το λένε όλοι, ότι έχουμε μια εσχροκερδή συμπεριφορά των εμπόρων στην προκειμένη περίπτωση που αγοράζουν φτηνά από το χωράφι και πουλάνε πολύ ακριβά στο ράφι. Άρα εδώ θα έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μην είναι ελαστικές, αλλά να παρακολουθούν και να καθοδηγούν την οικονομική συμπεριφορά σε σωστά πλαίσια. Και μου επιτρέπετε να πω... Βεβαίως. Ότι ακόμα και στις χώρες που έχουν ακρεφνή συστήματα ελεύθερης αγοράς, όπως είναι η Αμερική, η Ευρώπη κλπ., η συμπεριφορά η οποία κρίνεται εσχροκερδής διώκεται αμήλικτα. Δηλαδή ο καπιταλισμός, να το πούμε έτσι απλά, δεν ανέχεται. Ο υγιής καπιταλισμός, η υγιής δηλαδή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, δεν ανέχεται τις εσχροκερδείς συμπεριφορές. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε ένα πληθωρισμό, ο οποίος βέβαια έχει πολλές αιτίες, αλλά μία βασική της αιτία είναι η εσχροκερδή συμπεριφορά αυτών οι οποίοι μεσολαβούν από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Τι θα μπορούσε να γίνει εμπροκειμένου? Λογικά αυτό είναι, έτσι, δεν είναι μόνο να διαπιστώνουμε τα φαινόμενα, αλλά και να δίνουμε λύσεις. Εκτός από τους ελέγχους που προανέφερα, πιστεύω ότι το κράτος, τουλάχιστον στα τρόφιμα, έτσι, και αν όχι σε όλα τα τρόφιμα, στα βασικά τρόφιμα, για παράδειγμα στα άλευρα και τα παράγωγά τους, στο γάλα και στα παράγωγά του, τυριά κλπ. Και στο λάδι που έχουν ανατιμηθεί πάρα πολύ και έχουν μια μεγάλη αυξητική δυναμική, θα πρέπει να μειώσει κατά την προσωπική μου άποψη τον ΦΠΑ, αν όχι το 13 στο 0, τουλάχιστον το 13 στο 4%, το έκανε η Ισπανία και αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει την καλύτερη επίδοση στον πληθωρισμό από όλη την Ευρώπη. Ο αντίλογος είναι ότι, ξέρεις κάτι, οι έμποροι, οι μεσολαβούντες εδώ θα καρποθούν τη μείωση του ΦΠΑ. Αυτό είναι μέρη αληθές, αλλά θα ανακόψει όμως την αυξητική δυναμική του πληθωρισμού και της ακρίβειας, η οποία ταλανίζει το λαό αυτή τη στιγμή, έτσι γενικά. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, προσωπικά έχω την άποψη ότι επειδή τα 2/3 της τιμής των καυσίμων είναι φόροι, θα πρέπει να γίνει μία μείωση της τιμής, του φόρου σε κάποια επίπεδα τα οποία θα επιτρέπουν εν πάση περιπτώσει, μία τιμή η οποία να είναι ανεκτή, διότι λέγεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πληρωθεί 1,70 το λίτρο. Αυτό είναι αδύνατον. Ο μέσος Έλληνας αποκλείεται. Δεν μπορεί να το αγοράσει αυτή τη τιμή. Κατά συνέπεια, πρέπει να παρέμβει το κράτος και τουλάχιστον στα πετρελαιοειδή, στο πετρέλαιο, αν όχι στη βενζίνη, να μειώσει το φόρο, προκειμένου να μπορέσει ο Έλληνας καταναλωτής να ανταπεξέλθει αυτό το χειμώνα. Θα μου πείτε, μα θα μειωθούν τα έσοδα του δημοσίου. Και εδώ υπάρχει απάντηση. Ξέρετε, δεν το πω εγώ, θα το πει ο αρμόδιος υπουργός, γιατί το έχει πει σε σχετική ερώτηση στην τηλεόραση. Ακριβώς το έχουν πει. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η λαθρεμπορία στα πετρελαιοειδή και όχι μόνο, και στα καπνά και στο ενόπνευμα κλπ. Είναι τρομερή. Είναι ηλικιώδη τα κέρδη των λαθρεμπόρων. Θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσει το κράτος να αναπληρώσει τα έσοδα από τη μείωση του φόρου πατράσσοντας τη λαθρεμπορία και παράλληλα επιβάλλοντας μεγαλύτερο φόρο στον καπνό, στα τσιγάρα. Δηλαδή έχουμε το περίεργο φαινόμενο, το απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου φαινόμενο στην Ελλάδα, να έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα και τα φθηνότερα τσιγάρα, ενώ έπρεπε να υπάρχει, να ισχύει το αντίθετο. Και τα τσιγάρα είναι ακριβά, έχουν πάει 5 ευρώ το πακέτο κοντά. Ναι, αλλά πηγαίνοντας στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ακριβότερα. Αυτό με τη βενζίνη έχει παραγεί, να το πούμε και λαϊκά, το συζητάει ο κόσμος κάθε μέρα. Δεν γίνεται, στο μεταξύ, δηλαδή, είναι και μια χώρα όπου το αμάξι σου είναι δυστυχώς απαραίτητο παντού για να μετακινηθείς. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις, δεν είναι κάτι που μπορείς εύκολα να το αφήσεις, δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι καθημερινή ανάγκη.
δεν πρέπει το κράτος πραγματικά να κάνει κάτι για αυτή την κατάσταση της διαρκώς αυξανόμενης τιμής της βενζίνης. Το κράτος έχει υποχρέωση, και εδώ, αν δεν είναι διαφθορά, πάντως είναι μια σοβαρή παράληψη του κράτους, να πατάξει τη λαθρεμπορία, να την εξαφανίσει πλήρως αποκλείεται. Πρέπει όμως να την περιορίσει δραστικά. Αλλά για να την περιορίσει δραστικά, πρέπει να εξυγχρονίσει τις μεθόδους δίωξης του λαθρεμπορίου. Οι λαθρέμποροι λειτουργούν σαν ιονοί μαφιόζοι, έχουν σύγχρονα μέσα διαφυγής και απόκρυψης, ενώ το κράτος έχει μείνει στα παλιά. Πρέπει να έχει και αυτό σύγχρονες μεθόδους, ηλεκτρονικές μεθόδους κλπ., προκειμένου να περιστήλει το λαθρεμπόριο, το οποίο είναι τρομερό. Δηλαδή αποκομίζει τεράστια κέρδη, τα οποία προέρχονται από το φόρο. Δηλαδή ο λαθρέμπορος κερδίζει το φόρο. Αυτό έχει σημασία. Και όσο μεγαλύτερος είναι ο φόρος, τόσο περισσότερα κέρδη αποκομίζει. Άρα θα μπορούσε το κράτος, περιστέλλοντας την λαθρεμπορία και τη φοροδιαφυγή στα καύσιμα, να επιτύχει μία μείωση, έστω πρόσκαιρη δηλαδή, τώρα που έχουμε άνοδο των τιμών των πετρελαιοειδών, προκειμένου να ανακουφιστεί ο Έλληνας καταναλωτής. Σε πάρα πολλούς ελέγχους είναι νοθευμένα τα καύσιμα. Μα και αυτό είναι μορφή λαθρεμπορίας. Η νοθεία γίνεται προκειμένου να πουληθεί καύσιμο το οποίο δεν έχει τις προδιαγραφές, άρα να κερδίσει το φόρο ο λαθρέμπορος, έτσι. Και αυτό καταστρέφει βέβαια το αυτοκίνητο, τη μηχανή κλπ. Είναι μια μορφή λαθρεμπορίας κι αυτή, η οποία πρέπει να πατάσετε. Εγώ δεν ξέρω, δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει τόσο μεγάλη δράση. Έχω δικάσει εκατοντάδες υποθέσεις λαθρεμπορίας και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Αριοπάγο και στα δικαστήρια της ουσίας. Έχω έρθει σε επαφή με τελωνιακούς διευθυντές και στελέχη των τελωνίων και μου λένε, μιλάνε για τεράστια λαθρεμπορία η οποία διατρέχει όλο το κύκλωμα των πετρελοειδών αλλά και των καπνών και φυσικά του ενοπνεύματος. Κατά συνέπεια, δεν έχει νόημα να έχουμε υψηλούς φόρους αν αυτοί οι φόροι διαφεύγουν. Αν διαφεύγουν οι φόροι λόγω της λαθρεμπορίας ή των άλλων παράνομων μεθοδεύσεων, δεν έχουν νόημα ύπαρξης. Απλώς επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή χωρίς το κράτος να έχει την απόδοση που πρέπει να έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποια είναι η θεσμικά αρμόδια άρχη για να ουσιαστικά διοργανώσει όλη αυτή την ανασυγκρότηση για τους περισσότερους ελέγχους και τη λαθρεμπορία συγκεκριμένα? Είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εκεί υπάρχονται και τα τελωνεία και οι φορολογικές αρχές βέβαια. Για τις φορολογικές αρχές είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ μεγάλο για την φοροδιαφυγή, και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε το κράτος από τον ΦΠΑ, ο οποίος διαφεύγει και διαφεύγουν δισεκατομμύρια και από εκεί, θα μπορούσε να εισπράξει ένα μεγάλο κομμάτι του ΦΠΑ ή ένα σεβαστό κομμάτι του ΦΠΑ το οποίο διαφεύγει λόγω της μη απόδοσης του, εάν εγκαθιστούσε, και υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, σύστημα άμεσης απόδοσης του ΦΠΑ. Δηλαδή αγοράζεται ένα φόρεμα 100 ευρώ, κοστίζει 100 ευρώ, θα πληρώσετε 124 ευρώ λόγω του ΦΠΑ. Αυτά τα 24 ευρώ τα εισπράττει ο πολίτης και τα αποδίδει στο δημόσιο. Πολλοί όμως δεν αποδίδουν αυτό το ποσό στο δημόσιο. Αν λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εισπράξης, με το που πληρώνετε δηλαδή τα 124 ευρώ, αμέσως τα 24 να διοχετεύονται ηλεκτρονικά σε λογαριασμό του δημοσίου, τότε εδώ περιστέλουμε, περιορίζουμε δηλαδή δραστικά ένα μέρος από την φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. Βέβαια, όταν δεν εκδοθεί απόδειξη, εκεί δεν μπορούμε. Λέμε στην περίπτωση που εκδίδεται απόδειξη, καταβάλλεται το τίμημα και έρχεται ο πολιτής, έχει υποχρέωση να αποδώσει στην εφορία και δεν αποδίδει. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο και το ποσοστό. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια αυτό το ποσοστό, το οποίο θα μπορούσε δηλαδή να επιδιωχθεί. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, πιστεύετε? Έχω ακούσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι δεν θέλουν εδώ να στερήσουν τη ρευστότητα από τις επιχειρήσεις για ένα χρονικό διάστημα, γιατί κρατάνε το ΦΠΑ και μέχρι να τον αποδώσουν ένα ή δύο μήνες κλπ. Τον χρησιμοποιούν προκειμένου να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες τους. Αλλά αυτό νομίζω ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Η προτεραιότητα είναι να εισπράττει το κράτος τους φόρους τους οποίους δικαιούται να εισπράξει. Και εγώ είμαι υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ, δηλαδή ακόμη και ο κανονικός συντελεστής του 24% θα μπορούσε να μειωθεί. Αλλά αυτό προϋποθέτει την αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ, δηλαδή τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που οφείλεται, που προέρχεται ας πούμε από τη μία απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Καταλάβατε. Κάπως έτσι αυτό το ζήτημα μας φέρνει και στο θέμα
που αυτή τη στιγμή είναι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών που ασχολούνται με τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα. Ως προς αυτό. Κοιτάξτε, αυτό έγινε σε όλες τις χώρες, αν όχι σε όλες τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Γιατί υπήρξαν υπερκέρδη τα οποία δεν ήταν αναμενόμενα, μετρήτηραν προσαρμογής κλπ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν επιβληθεί, δεν ξέρω στην Ελλάδα σε τι ποσοστό βέβαια κλπ, αλλά στο εξωτερικό έχουν φτάσει, η επιβολή φόρου δηλαδή καταλαμβάνει το 90% των κερδών. Έχουμε ένα ανάλογο περιστατικό, δεν ξέρω τι απόφαση βέβαια θα βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά έχουμε ένα ανάλογο περιστατικό με την αύξηση της φορολογίας σε αυτούς οι οποίοι είχαν πάνελ, ξέρετε, για την πάνελ τα οποία παίρνουν από τον ήλιο ενέργεια κλπ. Τα φωτοβολταϊκά λέτε. Τα φωτοβολταϊκά, ευχαριστώ για την διευκρίνηση, όπου έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτή η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που είχαν είναι θεμητή και σύμφωνη με το Σύνταγμα. Νομίζω ότι αναλόγως θα κρίνει και τώρα, εκτός αν αλλάξει την ομολογία του το ανώτερο δικαστήριο. Νομίζω ότι πρέπει να φορολογηθούν, γιατί θέλετε στο σημείο αυτό να αναλύσουμε λιγάκι στον αδαή κόσμο με τα νομικά. Τι είναι η αρχή της αναλογικότητας? Ναι, η αρχή της αναλογικότητας σημαίνει, είναι, πρώτα απ' όλα είναι συνταγματική αρχή, το 2001 δηλαδή, έχει περιληφθεί στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αλλά και πριν το Σύνταγμα είχε εκριθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας και θα έλεγα εδώ ότι η αρχή της αναλογικότητας εισήχθη για πρώτη φορά τη δεκαετία του 80 από το Συμβούλιο της Επικρατείας και μετά ακολούθησε το Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας το 27 και την αποδέχτηκε. Wow. Και μετά εισήχθη βέβαια και στα κείμενα ευρωπαϊκών νομοθετημάτων κλπ. Η αρχή της αναλογικότητας είναι ότι δεν πρέπει το κράτος όταν επιδιώκει ένα στόχο να υπερβάλλει ούτως ώστε να υπερακοντίζει δηλαδή η μέθοδος στο σκοπό. Είναι αυτό που λένε οι Γερμανοί, δεν μπορείς να σκοτώσεις ένα σπουργίτη με ένα κανόνι. Πρέπει δηλαδή το μέσο το οποίο χρησιμοποιεί το κράτος για να πετύχει ένα σκοπό να είναι λογικό και συμβατό με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Αν είναι δηλαδή υπερβολικά επαχθές για τον διοικούμενο, εκεί παρεμβαίνει το Σύνταγμα, παρεμβαίνει η νομολογία και λέει όχι. Που όμως ουσιαστικά επιτρέπει να είναι ένα μέτρο και κλιμακούμενο. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει υπερκέρδη, μπορεί νόμιμα να φορολογηθεί και περισσότερο. Ένας πιο αδύναμος δεν θα φορολογηθεί τόσο. Ακριβώς. Μα έχει κρυθεί, σας λέω, με την περίπτωση των φωτοβολταϊκών. Άρα υπάρχει νομολογία. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε, φαντάζομαι. Όχι, υπάρχει νομολογία. Και κατά συνέπεια, εν ώψη και των κρίσιμων στιγμών που διέρχεται η χώρα με τις καταστροφές που έγιναν δυστυχώς το καλοκαίρι και τώρα το Σεπτέμβριο, θα έλεγα ότι ήταν αποφράδες μήνες αυτοί, θα τους θυμόμαστε για πολλά χρόνια, το κράτος αυτή τη στιγμή έχει έκτακτες ανάγκες να καλύψει τους ανθρώπους οι οποίοι πέτυχαν αυτά τα δεινά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη φορολόγηση, χωρίς βέβαια να αποθανηθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία στην Ελλάδα, γιατί χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν πλούτο, αλλά από την άλλη πλευρά τα υπερκέρδη, όπως έγινε σε όλα τα κράτη σχεδόν της Ευρώπης, θα πρέπει να φορολογηθούν και να εισέλθουν στο Δημόσιο Ταμείο. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου, εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ με την άποψή σας. Κύριε Ψυχογέ, στην Ελλάδα υπάρχει μια ανώτατη δικαστική αρχή, το Ελληνικτικό Συνέδριο. Βεβαίως. Το οποίο δεν είναι γνωστό σε κόσμο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ένωμη τάξη. Δηλαδή, πολλοί δεν το γνωρίζουν, δεν το έχουν καν ακουστά. Έχω κάνει μια σχετική βολιδοσκόπηση. Προφανώς όσοι έχουν σχέση το ξέρουν, δεν το συζητάω καν. Θεσμικά, οφείλει να περιφρουρεί το δημόσιο χρήμα. Κατά την άποψή σας, το κάνει στο βαθμό που πρέπει, γιατί και οι αποφάσεις του δεν είναι πάντα έτσι με μια πρώτη ανάγνωση από ένα νομικό. Εγώ θα τολμήσω να πω δίκες με έναν τρόπο. Και για να αναφερθούμε και ειδικότερα στην αρχή της αναλογικότητας, θα αναφέρουμε και το νομολογιακό παράδειγμα της 771 του 2021. Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν πρέπει να γενικεύουμε. Η γενίκευση είναι η μητέρα της πλάνης, όπως είπε ένας σοφός. Κατά συνέπεια, έχουμε αποφάσεις οι οποίες κρίνονται ως σωθές, βέβαια αυτό είναι υποκειμενικό, το τι είναι ορθό ή όχι στα νομικά, όπως ξέρετε, είσαι στο νομικός, και είναι αποφάσεις οι οποίες κρίνονται ότι δεν απηχούν την ορθή ερμηνεία ή, εν πάση περιπτώσει,
έχουν μια υπερβολική επιείκεια, η οποία επιτρέπει, ας πούμε, κάποια χαλάρωση της εφαρμογής του νόμου. Αυτή η απόφαση ολομέλειας που αναφέρεται έχει ως περιεχόμενο την απαλλαγή, την πλήρη απαλλαγή ενός υπαλλήλου, ο οποίος δήλωσε ψευδώς ότι έχει πτυχίο ή ότι ο βαθμός του απολυτηρίου του έκανε μία παραχάραξη, μία πλαστογραφία του πτυχίου του, του απολυτηρίου του, δεν θυμάμαι ακριβώς, και από 14 το έκανε 20. Αυτό είχε ως συνέπεια να διοριστεί παραγωνίζοντας κάποιους άλλους υποψηφίους, έτσι. Ανακαλύφθηκε αργότερα, απελήθη και του επιβλήθηκε ένα ποσό πάνω από 100.000 κλπ. Στο τμήμα του ελεκτικού συνεδρίου αυτό το ποσό περιορίστηκε στις 50.000. Προσέφυγε στην Ολομέλεια και η Ολομέλεια πράγματι μας εξέπληξε, διότι είπε ότι με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε υπεράγαν αυστηροί, πρέπει να μηδενιστεί η υποχρέωση αυτού του υπαλλήλου που εξαπάτησε το κράτος και να μην πληρώσει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι εδώ ήταν η επίοικια που εν πάση περιπτώσει επεδείχθη από το δικαστήριο, ήταν υπεράγαν. Είναι αδικαιολόγητη. Καταρχάς δεν είναι αναλογική. Η αναλογικότητα είναι ότι ανάλογα με τις δυνάμεις σου συνεισφέρεις όσο μπορείς. Όχι, όχι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν πρέπει να είναι πολύ αυστηρή η πράξη και η ενέργεια της διοικήσεως προκειμένου να επιτύχει ένα σκοπό. Αλλά εδώ τελικά έπρεπε, ο νόμος προέβλεπε ότι αυτός ο υπάλληλος έπρεπε να αποδώσει τα χρήματα τα οποία είχε λάβει. Ωραία, μειώθηκε αυτό σε ένα ποσό, θα έλεγα ευπρόσωπο, 50.000 ευρώ, αλλά η Ολομέλεια τον απείλαξε τελείως να μην πληρώσει απολύτως τίποτα, ενώ είχε διαπράξει αυτή την εξαπάτηση, ας πούμε, έτσι με το... Και το πρόβλημα δεν είναι ότι εξαπάτησε μόνο το δημόσιο, είναι ότι διορίστηκε αυτός και απέκλεισε κάποιον άλλον. Δηλαδή έφαγε αυτός ψωμί και κάποιος άλλος, ο οποίος είχε το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις, τελικά έμεινε απ' έξω όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα κρίνονται. Θα έλεγε κανείς, απλά έτσι, ας πούμε, στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης πολιτείας και μιας αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όλοι, ποτέ μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, δηλαδή όλες οι δικαστικές αρχές δρούν στο όνομα του ελληνικού λαού, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα και μια ποινική δίωξη να ασκηθεί, μαθαίναμε στη νομική, είναι στο όνομα του ελληνικού λαού. Ποιο μήνυμα περνάει όταν αφήνει κάποιον, ούτε με τη μικρότερη ποινή, δηλαδή όταν αφήνει παντελώς ατιμόρυτο, σε μια χώρα με πολύ ψηλή διαφθορά, θα λέγατε ότι περνάει έτσι ένα συμβολικό μήνυμα το ελεγκτικό συνέδριο ή καθόλου? Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Εγώ θα έλεγα να μην γενικεύσουμε τώρα από τη συγκεκριμένη απόφαση. Σίγουρα περνάει κάποιο μήνυμα ότι μπορείς να παρανομήσεις και τελικά, ας πούμε, δεν θα έχεις κάποια κύρωση, ας πούμε, προβλέπεται από τον νόμο, έτσι. Και όπως σας είπα, ήταν υπεράγαν επιείκης αυτή η απόφαση. Αλλά με μία απόφαση να μην κρίνουμε ένα δικαστήριο το οποίο έχει μια διαδρομή θετική, με θετικό πρόσημο δηλαδή, στο θεσμικό μας κόσμο, στο νομικό μας κόσμο και γενικά στη θεσμική μας πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, εντάξει, εγώ διαφωνώ προσωπικά με αυτή την δικαστική κρίση, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η πορεία του ελεκτικού συνεδρίου δεν μπορεί να κρυφθεί από μία απόφαση. Όχι, δεν μιλάμε καθόλου για την πορεία του ελεκτικού συνεδρίου. Αναφερόμαστε στην αρχή της αναλογικότητας και στο πώς μπορεί να επηρεάσει τη δικαστική κρίση. Αυτό ακριβώς, η αρχή της αναλογικότητας δεν είναι για να καλύπτει παρανομίες. Η αρχή της αναλογικότητας είναι να προστατεύσει το διοικούμενο από μία υπερβολική και πολύ αυστηρή δράση της διοικήσεως, η οποία θα τον καταστρέψει τελείως. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση ο υπάλληλος είχε εισπράξει αυτά τα χρήματα, ενώ δεν δικαιούται να τα εισπράξει. Μπορούσε να μειώσει και να πει, εντάξει, από 50.000, αρχικά ήταν, σας λέω, 120, δεν θυμάμαι, από 50.000 να πληρώσεις 10, 15, αλλά η πλήρης απαλλαγή νομίζω ότι εδώ δεν περνάει λίγο παράτερα. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μην... Πριν αλλάξω την ερώτηση, θα ήθελα να θέσω και ένα δεύτερο σκέλος αναφορικά με τις δικαστικές αρχές. Υπάρχουν και οι ανεξάρτητες αρχές, όπου ως γνωστόν τοποθετούνται πρόεδροι, επικεφαλείς ή και διοικητές ανεξαρτήτων αρχών, δικαστές οι οποίοι έχουν αφυπηρετήσει, έχουν βγει στη σύνταξη. Σωστά? Επειδή όμως αυτοί ήθιστε να επιλέγονται από την κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, πολλές φορές θα έλεγε κανείς ότι ίσως με έναν τρόπο αυτό να μην είναι το δέον γενέστε.
διότι κανείς μπορεί να ευελπιστεί, να προσδοκά, να υποφθαλμιά μια τέτοια ανέλυξη. Να δει γιατί καστρές, εννοείται. Σωστά. Θα ήθελα απλά τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα έχουν και δικαστές έχουν επισημάνει το γεγονός αυτό, ότι υπάρχει ένα δέλεαρ, να μου επιτραπεί να πω, προς τους ενεργεία δικαστές, ότι αν συμπλέουν με την εκάστοτε κυβέρνηση σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, τότε έχουν πολλές πιθανότητες να διοριστούν σε μια ανεξάρτητη αρχή, μια ανεξάρτητη επιτροπή κλπ, όπου θα έχουν και ένα πολύ καλό μισθό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό έχει επηρεάσει κρίση σε το συγκεκριμένο, αλλά είναι πολύ εύλογο, διότι και οι δικαστές είναι άνθρωποι, είναι πολύ εύλογο ένας δικαστής να επηρεαστεί από μια τέτοια προοπτική. Δηλαδή, αν ξέρει ότι ψηφίζοντας το Α θα αποκλειστεί μεθαύριο από μια προοπτική ανάληψη μιας τέτοιας θέσης, και αν ψηφίσει το Β έχει πολλές πιθανότητες να καταλάβει αυτή τη θέση και να έχει μαζί με τη σύνταξή του και κάποιο άλλο έσοδο πολύ σημαντικό, τότε πολύ φοβάμαι, επειδή όπως είπαμε είναι άνθρωποι και οι δικαστές, ότι υπάρχει εδώ έδαφος επηρεασμού. Κατά συνέπεια έμεσα εδώ υποσκάπτεται η ανεξαρτησία. Τυπικά υπάρχει ανεξαρτησία, δηλαδή παραμένει, έχουν λειτουργική ανεξαρτησία, έχουν ισοβιότητα κλπ. Αλλά αυτό το δέλεαρ το οποίο υπάρχει και τίθεται πρώτων οφθαλμών τους, νομίζω ότι τελικά έχει τον κίνδυνο να έχουμε δικαστικές αποφάσεις καθ' υπαγόρευση, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά έχει αναφερθεί και στη Βουλή από κάποιους εισαγωγητές, έχουν και κάποιοι επιστήμονες κλπ. Συνταγματολόγοι το έχουν θέσει το ζήτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε και ίσως θα πρέπει να τεθεί μια χρονική απόσταση, δηλαδή κάποιος ο οποίος δικαστικός συνταξιοδοτείται, να μην διορίζεται σε μια ανεξάρτητη αρχή ή επιτροπή κλπ. Αν δεν παρέλθουν τουλάχιστον ή τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψετε εδώ, γιατί η εκπομπή είναι δημοσιογραφική και εγώ είμαι εδώ υποδημοσιογραφική και όχι καμία άλλη ιδιότητα. Πραγματικά να πω ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, μισό εκατομμύριο νέοι επιστήμονες, τριαντάριδες δικής μου ηλικίας έχουν εξαφανιστεί από τη χώρα, είναι στο εξωτερικό και είναι άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας που θα γεννούσαν εδώ και θα μεγαλουργούσαν εδώ, είναι μυαλά, να φύγουν για να περιμένει όλο στα 70 να καταλάβει ένα ύψιστο αξίωμα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα μπορούσε ένας νεότερης ηλικίας άνθρωπος, επιστήμονας, με άλλο τρόπο, με εξετάσεις και με πολύ μεγαλύτερη όρεξη και φρεσκάδα και μυαλό και γνώσεις και όχι κουρασμένος από τη ζωή, να μπει σε ένα τέτοιο πόστο. Θα μπορούσε νομικά να συμβεί σίγουρα, κάτι τέτοιο. Και θα ήταν και ενδεδειγμένο ένας νέος άνθρωπος, αλλά βέβαια να έχει δοκιμαστεί ως άλλο επάρκεια, ως επιστήμονα, αρίστης επάρκειας. Ναι, με άριστη επάρκεια κλπ. Να καταλάβει μια τέτοια θέση. Γιατί είχαμε και φαινόμενα κάποιων προέδρων τέτοιων ανεξάρτητων αρχών, οι οποίοι εξακολουθούσαν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ενώ είχαν περάσει τα 80 τους χρόνια. Δηλαδή κάπου έχουν και μια αντιστοιχία με την κοινωνία. Μπορεί να οι άνθρωποι να έχουν καλές προθέσεις, γνώσεις κλπ. Αλλά δεν μπορείς τώρα ένας άνθρωπος που έχει περάσει τα 80 του, έτσι, να ασκεί ένα τόσο σημαντικό έργο και νέοι άνθρωποι 40, 45, 50 ετών, ας πούμε, με ράκι, με όρεξη και με γνώσεις να βρίσκονται στο περιθώριο. Νομίζω ότι πράγματι πρέπει αυτό να το δούμε. Δικαστικά θα έπρεπε να περνάνε κάποια επιμόρφωση, μετεκπαίδευση οι εισαγγελείς προκειμένου να εξειδικευτούν σε ζητήματα της διαφθοράς. Είναι το σημερινό θέμα της συζήτησής μας, γι' αυτό επιμένουμε τόσο και είναι κάτι που λείπει από το δημόσιο διάλογο κατά γενική ομολογία. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής. Εφόσον έχουμε δει στην Ιταλία το παράδειγμα του Ντι Πιέτρο, ο οποίος θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα τι ακριβώς συνέβη, να πείτε και στον κόσμο τι συνέβη με τον Ντι Πιέτρο, θα πρέπει και εδώ να συμβεί κάτι αντίστοιχο για την πάταξη της διαφθοράς. Κακά τα ψέματα, σήμερα βιώνουμε το λεγόμενο white collar crime, δηλαδή το έγκλημα του λευκού κολάρου. Δεν είναι ο Γιάννης Αγιάννης που έκλεψε, ας πούμε, το ψωμί, ξέρω εγώ κλπ. Έχουμε η διαφθορά διακινείται μέσα από περίπλοκες διαδικασίες, τραπεζικές, χρηματιστηριακές κλπ. Κλπ. Που προϋποθέτουν ότι ο διώκτης, ο εισαγγελέας, πρέπει να έχει άριστες γνώσεις όλης αυτής της διαδικασίας.
η οποία είναι πολύ εξειδικευμένη. Δεν μπορεί εύκολα να εντοπίσει δηλαδή το παράνομο χρήμα, άρα να πιάσει και τον ένοχο, αν δεν γνωρίζει πώς εντοπίζεται το χρήμα. Αυτό προϋποθέτει μια ειδίκευση, έτσι, η οποία πρέπει να δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς, βέβαια, όχι σε όλους, αυτούς οι οποίοι είναι οικονομικοί εισαγγελείς κλπ. Όπως έγινε με τον Ντι Πιέτρο. Ο Ντι Πιέτρο στην Ιταλία έκανε ειδική μετεκπαίδευση στην Ελβετία για τη διακίνηση του μαύρου χρήματος και γυρίζοντας στην Ιταλία, αν θυμόσαστε, ξεδόντιασε τους παράνομους πολιτικούς κλπ. Ακόμη και τον πρωθυπουργό τότε, τον Κράξη, ο οποίος πέθανε στην εξορία για να μην φυλακιστεί. Και μάλιστα ο Ντι Πιέτρο δοξάστηκε στην Ιταλία. Αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο αν δεν είχε αποκτήσει τις ειδικές γνώσεις πάνω στα θέματα διαφθοράς και διακίνησης. Τον είχε στείλει η υπηρεσία του, για να μιλήσουμε και λίγο πρακτικά, ή ο ίδιος ήθελε? Δεν το γνωρίζω, αλλά φυσικά δεν μπορούσε μόνος του να πάει να το κάνει αυτό. Μάλλον η υπηρεσία του. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό πρέπει και στη χώρα μας να υπάρξει σχετική επιμόρφωση, δηλαδή κάποιος πριν γίνει οικονομικός εισαγγελέας να περάσει από αυτή την ειδική εκπαίδευση, η οποία εξελίσσεται έτσι, δηλαδή χρόνο με το χρόνο, δεν είναι κάτι στατικό, προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματικός και να περισταλεί η μαύρη οικονομία, η οποία κατατρώει τα σοφικά της λευκής οικονομίας. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό μαύρης οικονομίας στη χώρα, η οποία είναι παράσιτο, το οποίο κατατρώει αυτούς οι οποίοι νομίμως οικονομούν, νομίμως ενεργούν, νομίμως επενδύουν και νομίμως πληρώνουν τους φόρους τους κλπ. Άρα είναι ζητούμενο άμεσης προτεραιότητας κάτω από την άποψή μου. Ναι, γιατί πρέπει να δούμε αυστηρές ποινές για να δρουν και παραδειγματικά στους υπετίους, οι οποίοι έχουν συνήθως και πάρα πολύ ψηλά αξιώματα, προκειμένου να δρουν και αποτρεπτικά, διότι συμφωνήσαμε και πριν καν ξεκινήσει η μαγνητοσκόπηση αυτής εδώ της εκπομπής, ότι δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι και θέμα δυνατής καταστολής. Ακριβώς. Το δέλεα είναι τόσο μεγάλο, οι προκλήσεις είναι τόσο μεγάλες, τα χρήματα είναι τόσα πολλά, που όση παιδεία να έχει και κάποιος, αν μπορεί να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος, θα το κάνει. Είναι ελάχιστοι αυτοί που θα αντέξουν τον πειρασμό. Κατά συνέπεια, η πολιτεία, κάθε πολιτεία, έχει υποχρέωση να αποτρέπει αυτές τις συμπεριφορές και να τις τιμωρεί. Σας θυμίζω ότι μέχρι πριν από 10 χρόνια περίπου, η λαθρεμπορία, όσο μεγάλη και αν ήταν, ακόμα και ένα δισεκατομμύριο, ετιμωρείται ως πλημέλημα. Και είχα γράψει, είχα αρθρογραφήσει, είχα πιέσει κλπ. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικό, να γίνει κακούργημα πάνω από ένα ποσό, έτσι. Και τελικά έγινε βέβαια, γιατί δεν υπήρχε ούτε καν προφυλάκηση. Δηλαδή, έκανε όλες μια τεράστια λαθρεμπορία και δεν προφυλακιζόταν, διότι δεν υπήρχε προφυλάκηση στα πλημελήματα. Έγινε τώρα κακούργημα, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει περαιτέρω να αυστηροποιηθεί η λαθρεμπορία στα μεγάλα ποσά, αλλά μέχρι τότε ήταν πλημέλημα. Και η κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομίζω ότι πριν λίγα χρόνια ξαναέγινε πλημέλημα. Όχι πλημέλημα, αλλά απλώς ανέβηκε, γιατί προεμβλεπόταν μέχρι και ισόβια, όπως ξέρετε, και μειώθηκε, ας πούμε, ανάλογα με το ύψος και σε ένα πολύ μικρό ύψος κλπ. Και υπήρξε μια αναλογική προκειμένου σταθμίση που νομίζω ότι ήταν δίκαιη. Γιατί τώρα το να βάλεις τον άλλον ισόβια πάνω από ένα ποσό, δεν θυμάμαι, ήταν σχετικά μικρό. 100.000, δεν θυμάμαι, ήταν και οπωσδήποτε εξοδοτικό. Εντάξει, να έχουμε αυστηρές ποινές, αλλά όχι εξοδοτικές. Έτσι, να έχουν την αναλογικότητα, γιατί στο ποινικό δίκαιο η αναλογικότητα είναι βασικό στοιχείο. Δηλαδή, η ποινή δεν μπορεί να κατά είναι... Κατά την προσωπική μου άποψη και περισσότερο σαν πολίτης αυτής της χώρας, πέρα από το νομικό κομμάτι, είναι ότι τα εξαντλούμε νομικά σε ακραίο βαθμό όταν φτάσουν στα δικαστήρια, αλλά ψήλω στάχυρα φτάνει από υποθέσεις διαφθοράς στα δικαστήρια, κύριε Ψυχογέ. Θεωρώ ότι εγώ προσωπικά ότι αυτό είναι το δυσάρεστο. Πρόσφατα είχαμε δυστυχώς και τις τεράστιες καταστροφές και λόγω των πυρκαγιών και λόγω των πλημμύρων. Πολλοί κόσμος είδε την περιουσία του να καταστρέφεται, είχαμε απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Τι είδους αστικές και ποινικές ευθύνες προκύπτουν
Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος είναι αγροτικών περιοχών. Μπορεί να μην ασχολείται, αλλά να έχει δικαιώματα που να τα χάνει. Δηλαδή, ο κόσμος νομικά τι εργαλεία έχει στα χέρια του, αφού του βιώσει μια τέτοια καταστροφή. Καθώς και σαν δεύτερο σκέλος της ερώτησης, για να έχετε όλο το χρόνο να μας απαντήσετε, θα ήθελα να μας πείτε, ποιοι φορείς φέρουν ευθύνη. Λοιπόν, να πούμε ότι πράγματι, αν οι ζημιές που επήλθαν στους συμπολίτες μας είναι απότοκες πράξεων ή παραλήψεων της διοικητικών οργάνων, δηλαδή παρέλειψαν να φτιάξουν σε μια επικίνδυνη περιοχή, να φτιάξουν κάποιο ανάχωμα ή αντιπλημμυρικά έργα κλπ. Ή αυτά δεν έγιναν σωστά ή οτιδήποτε άλλο, τότε πράγματι γεννάται ευθύνη και ποινική και αστική. Η ποινική ευθύνη αφορά βέβαια τα πρόσωπα, τα όργανα τα οποία έπρεπε να πράξουν, να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις, και η αστική ευθύνη αναφέρεται στο δημόσιο, στην περιφέρεια ή στον Δήμο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που έχουν. Ήδη σας πληροφορώ ότι υπάρχουν εκατοντάδες αγωγές για αποζημιώσεις και για την πυρκαγιά στο Μάτι, γιατί και εκεί από ό,τι δεν θέλω να κρίνω, έχει λεχθεί ότι υπήρχαν τεράστιες ευθύνες των εμπλεκομένων διοικητικών οργάνων, αλλά και στη Μάνδρα, όπου είχαμε απώλειες ζώων, δηλαδή είχαμε 103 νεκρούς στο Μάτι, 25-26 στη Μάνδρα κλπ. Άρα δηλαδή, αν προκύπτουν ευθύνες των αρμοδίων διοικητικών οργάνων, οι πολίτες έχουν στη φαρέτρα τους το όπλο της αγωγής αποζημίωσης κατά του δημοσίου, όπως είπαμε, της περιφέρειας του Δήμου, ανάλογα με την αρμοδιότητα, και φυσικά η παρέμβαση του εισαγγελέα, η οποία μπορεί να κάνει και μηνυτήριες βέβαια αναφορές, αλλά μπορεί και ο εισαγγελέας να παρέμβει εφόσον διαπιστωθεί ότι υπήρξε κάποια συμπεριφορά οργάνων η οποία πραγματικά είναι αξιόποινη, προκειμένου να επιδιώξει τον ποινικό του κολλασμό. Συνήθως ο ποινικός κολλασμός στο Μάτι υπάρχει βέβαια, πάει πολύ μακριά και δεν πολύ ενδιαφέρει και τους ίδιους τους πολίτες σε τελική ανάλυση. Εκείνο που θέλουν είναι να δικαιωθούν σε ό,τι αφορά τη ζημία που υπέστησαν, η οποία ζημία δεν είναι μόνο υλική, είναι και ηθική. Δηλαδή όλος αυτός ο τρόμος που έζησαν, όλος αυτός ο φόβος και πραγματικά δηλαδή αυτό το σοκ το οποίο υπέστησαν, πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αξίωσης, αγωγικής αξίωσης για αποκατάσταση ηθικής βλάβης, πέραν δηλαδή από την υλική ζημία. Και προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η απάντηση, πείτε παρακαλώ και ότι έχει δικαίωμα το δημόσιο να στραφεί αναγωγικά κατά συγκεκριμένων προσώπων, για να μην θεωρήσει κάποιος θέατης που μας ακούει αυτή τη στιγμή ότι ναι, αλλά πάλι εγώ σαν φορολογούμενος πληρώνω. Ναι, γιατί τελικά όταν πληρώνει το δημόσιο, πληρώνουμε όλοι μας. Προβλέπεται όμως ότι εάν η ζημιογόνος πράξη ή παράληψη του δημοσίου οργάνου οφειλόταν σε δόλο ή βαρύ αμέλεια, μπορεί το δημόσιο να του καταλογίσει τη σχετική δαπάνη. Πολύ ελάχιστες φορές το έχω συναντήσει στην καριέρα μου, 39 χρόνια που ήμουν στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται στην κλίμακα που επιβάλλεται. Να κλείσουμε με αυτή την ευχή. Κύριε Ψυχογέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά και πάλι για τα όσα είπαμε, που θεωρώ ότι δυστυχώς δεν τα ακούμε συχνά στο δημόσιο διάλογο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι υπόχρεος. Πατήστε εγγραφή εδώ στο κανάλι στο αντίφωνο για να παρακολουθείτε τις επαγωγές όταν αυτές αναρτώνται. Οι επόμενες θεματολογίες που θα πραγματεύεται αυτή εδώ η εκπομπή θα είναι διαφορετικές. Κάθε φορά θα έχουμε και ένα διαφορετικό θέμα, έτσι που επαγωγικά θα μας βοηθάει να προβαίνουμε σε γενικά συμπεράσματα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.